Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο φακό του Hellenic TV. Σήμερα έχουμε την τιμή να συναντήσουμε τον επιχειρηματία και εμπνευστή του πρώτου διόροφου τρίτη σπιτιού στην Ευρώπη, κύριο Γιώργο Στάικο. Πρέπει να πω μάλιστα ότι παρά τη γέννησή του σε μία μικρή πόλη τη Δράμα, διακρίνεται ως μία εξέχουσα φυσιογνωμία στον κόσμο της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Με έδρα την Bochum της Γερμανίας, έχει καταφέρει να προωθήσει την εξέλιξη της κατασκευής σπιτιών με μια πρωτοποριακή προσέγγιση που συνδυάζει την τέχνη της αρχιτεκτονικής με τη δύναμη της τεχνολογίας 3D εκτύπωσης. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι ο κύριος Στάικος, μαζί με την ομάδα του, τιμήθηκα με το βραβείο καινοτομίας. Ας γνωρίσουμε τον κύριο Στάικο. Καλησπέρα, Γιώργο, και αν μου επιτρέπεις να σου μιλήσω στον ελληνικό, γιατί ήδη έχουμε γνωριστεί πριν. Πολύ καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και βέβαια σου επιτρέπω. Να είσαι καλά. Πρώτη φορά στο κανάλι μας, στο ελληνικό κανάλι του Λονδίνου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή και είμαστε περήφανοι για έναν Έλληνα ακόμη που προοδεύει στο εξωτερικό και με τόσο σημαντική τεχνολογία. Λοιπόν, Γιώργο, θέλουμε να μάθουμε πάρα πολλά για αυτές τις τεχνολογίες που εμπνέεσαι. Είναι αρκετές, πρέπει να πω, αλλά θα αρχίσουμε από αυτό το διόροφο τρίτη σπίτι εκτύπωσης. Πώς προήλθε αυτή η έμπνευση? Πρώτα να σας ευχαριστήσω. Εσένα σε ευχαριστώ έτσι, να ευχαριστήσω όμως όλους όσους μας βλέπουν και για την πρόσκληση κιόλας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ έχω μάθει όταν έχουμε μία ιδέα, να μην την παρατάμε, έχω μάθει να την πηγαίνουμε όσο πάει. Και ένας τελειωμός δεν υπάρχει ποτέ σε μία ιδέα, γιατί για άλλο πράγμα ξεκινάς και όταν ασχολείσαι με καινοτομία, στο δρόμο σου βρίσκονται άλλα 10. Ή τα παίρνεις και τα 10 και προσπαθείς να κάνεις το 11ο και συνεχίζεις, ή λες ότι σου βάλαν τόσα πολλά εμπόδια που λένε άλλοι που δεν γίνεται και τα σταματάς, τα παρατάς. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι άμα παρατήσεις κάτι και μετά από 10-20 χρόνια το μετανιώσεις και έλεγες θα μπορούσα να τους μπρώξω ακόμα λίγο, μετά κακό του κεφαλιού σου που λένε και στο χωριό μου. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς με το που έρχεται μία ιδέα κοιτάω πώς να την αξιοποιήσουμε και μέχρι τώρα έχει δώσει δίκιο σε αυτό που πάω να κάνω και πρώτο ο Θεός περπατώνω όλα κατευχήν. Με το σπίτι ήταν το ίδιο πράγμα, γιατί με ρώτησε πιο πριν να έρθουμε στο σπίτι. Όταν εγώ τους έλεγα ότι θα κάνω ένα σπίτι με 3D εκτυπωτή, όλοι μου λέγαν ότι τους κοροϊδεύω, ότι δεν έχω τι να κάνω, πού τα βλέπεις αυτά τα όνειρα και τέτοια πράγματα. Εντάξει, το όνειρο το βλέπεις, έχω μάθει να βλέπεις ένα όνειρο, τα ξέρεις και τι είναι. Δηλαδή, άμα ξέρω εγώ ότι η βασούλα είναι ξανθιά, θα την ονειρευτώ ξανθιά. Δεν την ονειρευτώ γκριζομάλα ή σγουρομάλα, ήθελα να πω, για γκριζομάλα, σγουρομάλα. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό. Από τη στιγμή που είδα ότι κάτι γίνεται και υπάρχει, στην πραγματικότητα όχι στο όνειρο, πας και απευθύνεις στους ανθρώπους που το έχουν κάνει κάτι τέτοιο ή που ασχολούνται με αυτό εδώ και τους λες πώς γίνεται να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Έτσι ξεκινάνε όλα αυτά. Και όταν ο άλλος πάει και σου λέει 7 με 10 χρόνια θα αργήσει μια τέτοια τεχνολογία να έρθει στην αγορά, άμα κάτσεις και σκέφτεσαι τι σου είπαν όλοι οι άλλοι, είναι το πιο φυσιολογικό να τα παρατήσεις. Αλλά άμα εσύ νομίζεις ότι μπορεί να το κάνεις, συνεχίζεις. Αυτοί λέγανε 7 με 10 χρόνια, αλλά κανείς δεν μου είπε ότι θα αργήσει 6 μήνες. Και ότι σε 2 χρόνια θα ήταν όλα έτοιμα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό και πρέπει να λέμε στον κόσμο ότι αυτό που σκέφτεσαι και θες να κάνεις, απλά κάν' το. Μην το παρασκέφτεσαι, γιατί εντάξει, δεν είναι και πολύ καλό η πολλή σκέψη. Η πράξη είναι πιο καλά. Και τα προβλήματα λύνονται όταν τα έχουν.
Πολύ σωστά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η θετική ενέργεια, αυτή η θετική σκέψη, Γιώργο, και νομίζω αυτό είναι σίγουρα που σε έκανε να προχωρήσεις τόσο μπροστά. Και μάλιστα πριν μας πεις περισσότερα για αυτό το διόροφο σπίτι και όλες τις άλλες σου εμπνεύσεις, μάλιστα διδάσκεις τώρα. Έχεις προσκλήσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια, δηλαδή έχεις σπουδάσει και ως καθηγητής σε κάτι? Εγώ? Ναι. Μ' αρέσει που γέλασες. Όχι, εγώ ευτυχώς δεν σπούδασα, να το πω έτσι. Ας σπουδάζουν άλλοι. Αυτοί που τολμούν, έχω μάθει ότι δεν σπουδάζουν. Αυτοί που τολμούν εξερευνούν. Έτσι έγινε και σε μένα. Απλώς τώρα γύρισε εντελώς το παιχνίδι. Γύρισε όλη η ιστορία αλλιώς, που αυτοί που είναι στα πανεπιστήμια θέλουν να ακούν από μένα πώς έχω φτάσει εκεί. Γι' αυτό κάνω διαλέξεις. Έχω κάνει σε δύο γερμανικά πανεπιστήμια διαλέξεις. Έχω κάνει στην Αθήνα διάλεξη. Έχω κάνει μια online διάλεξη πάλι στην Αθήνα σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Και αυτό που βλέπω είναι ότι η νεολαία, τα παιδιά, θέλουν να βλέπουν την πραγματικότητα. Και αυτό είναι το καλό, δηλαδή τους δίνεις κουράγιο σε αυτό που θέλουν να δουν, την πράξη, όχι μόνο τη θεωρία. Από ό,τι έχω μάθει, όχι μόνο από σένα και από αλλού, ότι υπάρχει ζήτηση, δηλαδή σε ζητούν για αυτές τις διαλέξεις, γιατί νομίζω το καταφέρνεις, δηλαδή το πέτυχες ή το πετυχάνεις για να δίνεις αυτή την έμπνευση στα παιδιά, στους μαθητές, και να τους δίνεις τη σωστή καθοδήγηση, και κυρίως αυτά που είπες στον πρόλογο σου, να μην τα βάζουμε κάτω, Γιώργο. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές που ίσως αισθανθούμε κούραση, ότι τι είπα να κάνω, όμως το σημαντικό είναι να ξαναβρίσκουμε τα πόδια μας και να συνεχίζουμε, και αυτό σίγουρα το έχεις. Να σου πω την αλήθεια, μου έχει τύχει 2-3 φορές να πω ότι τα παρατάω. Έχει τύχει. Αλλά δεν άργησε πάνω από 2 λεπτά να πω ότι όχι, συνεχίζω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό το σπίτι που έτυχε να δω, πραγματικά εντυπωσιάστηκα, και στην αρχή δεν μπορούσα να το καταλάβω, δυσκολεύτηκα, η αλήθεια. Λέω, πώς μπορεί, εγώ εκτυπωτή, ξέρω αυτά που κάνω στο γραφείο, να εκτυπώνω χαρτιά και τέτοια. Τώρα μου λες εσύ για σπίτι. Λέω, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο εκτυπωτής, πώς ακριβώς γίνεται να κτίσει σπίτι? Πες μας λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε πραγματικά τη διαδικασία. Λοιπόν, άκουδο τώρα. Εσύ είδες κάτι και ακόμα δεν μπορείς να καταλάβεις πώς έγινε. Για φαντάσου πριν 3-4 χρόνια που τους έλεγα τι θέλω να κάνω και δεν είχα να τους δείξω κάτι. Εσύ πώς νομίζεις ότι εκείνοι με βλέπανε? Δηλαδή, εσύ το είδες και ακόμα δεν κατάλαβες. Δεν γίνει αυτό. Φαντάσου να προσπαθούσα εγώ να εξηγήσω σε άλλο κόσμο το τι θέλω να κάνω και να μην μπορούν να καταλάβουν το τι εννοώ. Και μου λένε, μικρό θα είναι, θα μένει κόσμος, πώς θα μένει, πού θα είναι οι πόρτες. Και τους έδειχνα μετά το μικρό το κομματάκι και μου λέει, α, για τέτοιο μιλάς τόσο καιρό? Λέω, όχι, για μεγάλο. Και όταν ήρθε το μεγάλο, τους λέω, τώρα ελάτε να δείτε πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία σε αυτό εδώ, γιατί το πρόβλημα είναι ότι για να κάνεις ένα σπίτι, είναι σαν να λέμε ένα ολόκληρο σπίτι. Ένα ολόκληρο σπίτι μπορεί να χρειαστεί 100 διαφορετικούς τεχνίτες. Δηλαδή από αυτόν που θα σκάψει μέχρι αυτόν που θα βάψει ή που θα καθαρίσει το τέλος τα τζάμια. Έχεις δηλαδή ένα σωρό επαγγέλματα εκεί πέρα μέσα. Εγώ όταν πρώτο είδα αυτό το μηχάνημα, τους είπα ότι θέλω να κάνω ένα σπίτι. Και μου λένε αυτοί, το δικό μας το μηχάνημα κάνει μόνο τείχους. Και εγώ λέω, καλά, αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν τι τους λέω εγώ. Τους λέω, μα θέλω το μηχάνημά σας να κάνουμε ένα σπίτι. Και μου λένε, μα το μηχάνημά μας κάνει μόνο τείχους, δεν κάνει σπίτι. Και λέω, φέρτε το μηχάνημά σας, κάντε εσείς ό,τι μπορείτε και εγώ θα κάνω τα υπόλοιπα. Και έτσι ξεκινήσαμε να μιλάμε με αυτούς. Γιατί λέγανε, εμείς κάνουμε μόνο τυχεία, μόνο καλούπια, αλλά όχι σπίτι.
Έτσι ξεκίνησαν όλα αυτά. Αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο από 3D εκτύπωση μόνο του τοίχου. Έχει παράθυρα, έχει θεμέλια, έχει ταβάνια, έχει πλακάκια, έχει ηλεκτρολογικά, υδραυλικά. Όλα τα έχει ένα σπίτι. Αλλά η δουλειά του ήταν μόνο να κάνουν τοίχου. Και έτσι σιγά σιγά μπήκαν και αυτοί στο νόημα το τι μπορεί να γίνει ακόμα. Συν που λέγανε το κυριότερο ότι δεν υπάρχει άδεια για να χτίσεις ένα τέτοιο σπίτι στη Γερμανία. Και το ακόμα χειρότερο που μου λέγανε είναι ότι το τελευταίο κράτος της Ευρώπης που θα γίνει ένα 3D σπίτι είναι η Γερμανία, γιατί έχει πολύ γραφειοκρατία. Και εγώ χωρίς να ξέρω, απλά πήγα στο Υπουργείο και ρώτησα γιατί και μου είπανε, παίρνουν πολύ, ρωτάνε, αλλά δεν λέει κανένας τι να κάνει παραπέρα. Εγώ ρώτησα τι να κάνουμε παραπέρα. Και ήταν μια αίτηση να μας πούν τι χρειάζονται. Αφού έγινε η αίτηση, στείλαμε αυτά που χρειάζονται και βγήκε η άδεια να κάνουμε το πρώτο σπίτι. Απλά. Μ' αρέσει το απλά. Και αυτό τον εκτύπωτη, από πού τον έφερες, πόσο μεγάλος είναι, τελικά τι μπορεί να κάνει τα περισσότερα, ποιος κάνει τα υπόλοιπα εκτός από τους τύπους? Αυτός ο εκτυπωτής έχει έρθει από τη Δανία, ο πρώτος που ήρθε εδώ. Το πρόβλημα ήταν σε αυτό, ότι έχεις κάποιο περιορισμό τα μέτρα που δουλεύεις. Αυτό ήταν, ας πούμε, 12 μέτρα φάρδος με 17 μάκρος. Και το σπίτι έγινε έτσι, ούτως ώστε να χωράει ανάμεσα σε αυτόν τον εκτυπωτή. Μετά από εκεί και πέρα όμως, αυτός ο εκτυπωτής ποτέ δεν δούλεψε στον εξωτερικό χώρο. Αυτοί κάνουν μόνο δοκιμές το τι μπορούν να το κάνουν. Και όταν του βάλαμε να δουλεύει έξω, πώς λένε, μέρα με τη νύχτα διαφορά, γιατί έξω έχεις άλλες θερμοκρασίες, έχεις άλλες υγρασίες, έχεις τον αέρα που φυσάει, έχεις τον ήλιο που χτυπάει από τη μια μεριά, ενώ μέσα σε μια μεγάλη αποθήκη ή σε ένα μεγάλο εργοστάσιο, άμα το έχεις, έχεις πάντα σχεδόν την ίδια θερμοκρασία. Και αυτό ήταν πάλι μια μεγάλη εμπειρία που φοβόνταν αυτοί να βγουν να τη δοκιμάσουν. Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, παίρνεις τον άλλον από το χέρι και του λες πάμε στον δρόμο να δούμε τι γίνεται. Και από τον δρόμο μαθαίνεις. Και πόσο μεγάλο είναι το συγκεκριμένο σπίτι? Είναι 80 τετραγωνικά ο κάθε όροφος, δηλαδή όλο μαζί είναι 160 τετραγωνικά. Το μηχάνημα χρειάστηκε 98 εργάσιμες ώρες να κάνει όλες τις τοιχοποιίες. Μέσα, έξω, πρόσωψη. Και έχει και θεμέλια, φαντάζομαι, το σπίτι, έτσι, για να είναι σταθερό, να φαντάζομαι. Να μην... Έχει και θεμέλια, έχει. Βασικά εδώ στη Γερμανία τους φτάνει μόνο μία πλάκα 20 εκατοστά και πάνω στη πλάκα μπορείς να χτίσεις το σπίτι, γιατί δεν έχουμε σεισμούς. Αλλά βλέπεις, οι πιο πολλοί μένουν στα προβλήματα. Ο άλλος σου λέει πώς θα βάλεις τα σίδερα, ο άλλος σου λέει πώς θα κάνεις τα θεμέλια, ο ένας πώς θα πελάσεις τα ηλεκτρολογικά, πώς θα κάνεις τα υδραυλικά. Δηλαδή πριν ξεκινήσεις να κάνεις ένα βήμα, ακούς 10 αρνητικά σχόλια από ανθρώπους που κάτι θέλουν να σου πούνε, αλλά δεν είναι το αντικειμένο, αλλά ακούσανε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ένα πρόβλημα. Και αυτή είναι η διαφορά. Αλλά εγώ λειτουργώ αλλιώς. Λέω να ξεκινήσω και στο πρόβλημα θα βρούμε τη λύση. Έτσι. Γιώργο, έχεις αναφέρει, έχεις πει δεν υπάρχουν σεισμοί, δηλαδή στη Γερμανία, ώστε αυτό για την Ελλάδα δεν θα μπορούσε να γίνει, που υπάρχουν οι σεισμοί, οι πλημμύρες. Πώς θα το βλέπεις αυτό, δηλαδή, στην εξέλιξη? Υπάρχει πιθανότητα? Η πιθανότητα υπάρχει και είμαστε ήδη στον δρόμο για να κάνουμε κάτι και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Με κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, μπορούμε μέχρι και 2 ορόφους να κάνουμε στην Ελλάδα κτίριο. Δηλαδή μία μαζονέτα μπορούμε να την κάνουμε. Στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, έχεις αρχίσει και ένα δημόσιο κτίριο του Ερυθρού Σταυρού. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό, ναι. Σήμερα πήγανε ήδη τη τσάπα εκεί για να ξεκινήσουν τα θεμέλια. Και εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα πάλι, γιατί είπαμε ότι μέχρι τέλη του 24, δηλαδή έχουμε ένα χρόνο, να τελειώσουν 1000 τετραγωνικά γραφεία για τον Ερυθρό Σταυρό. Και όπως όλοι λένε, δεν βλέπω να προλάβεις.
αλλά αυτοί λένε με αυτά που ξέρουν τώρα. Εγώ λέω με τις καινοτομίες και τεχνολογίες που υπάρχουν. Και εγώ πιστεύω θα το προλάβω. Είμαι Γιατί σίγουρη γι' αυτό. Τα παράθυρα πλέον δεν χρειάζεται να τα μετράει κάποιος όταν τελειώσουν οι τείχοι. Τα παράθυρα θα είναι εκεί πριν γίνουν οι τείχοι. Άρα θα τοποθετούνται το ένα μέσα στο άλλο, σαν τα τουβλάκια που κάνουμε τα σπίτια, και έτσι θα είμαστε πιο γρήγορα τελειωμένοι από ό,τι φαντάζεται ο καθένας. Γιώργο, παρατήρησα ότι η τείχη, δηλαδή, είναι κάπως σε κυκλικό, δεν υπάρχουν οι γωνίες, υπάρχει κάποιος λόγος, είναι λόγω του εκτύπωτη, να υπεθέσω. Δεν παρατήρησες καλά. Δεν παρατήρησα καλά. Όχι. Αλήθεια, υπάρχουν οι γωνίες δηλαδή, απλά μου φάνηκε κάπως έτσι. Εμείς το κάναμε όσο πιο στρόγγυλο γινότανε. Ναι. Και είπαμε να παιδέψουμε τον εκτυπωτή. Νομίζαμε ότι θα το παιδέψουμε. Αλλά τελικά δεν το παιδέψαμε. Και καλό του κάναμε. Γιατί δείξαμε τι μπορεί να κάνει. Έναν ίσιο τοίχο μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αλλά έναν τοίχο που να έχει διαφορετικά σχήματα, διαφορετικά μεγέθη και να μην πετάς υλικό, είναι μεγάλη δουλειά να μπορείς να το δείξεις αυτό εδώ. Και αυτό έγινε. Δηλαδή να φανταστούμε ότι έχουμε ένα ίσιο πράγμα και θέλουμε να το κάνουμε κομμάτι για να κάνουμε ένα στρόγγυλο και πρέπει να πετάξουμε πολλά από αυτά τα υλικά. Από αυτό δεν πετάς τίποτα. Αυτό είναι το καλό και κάνεις ό,τι σχέδιο θέλεις. Δηλαδή γίνεται και οικονομία όσο αφορά το κόστος και το κόστος δηλαδή πόσο κοστίζει αυτό το σπίτι. Είναι υπέροχο, είναι αρκετά μεγάλο, άνετο και πόσο πιο φθηνό ή ακριβό είναι από ένα κανονικό σπίτι. Εσύ μου κάνεις τις ερωτήσεις όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Έτσι. Εγώ θα σου πω ότι η σύγκριση αυτού του σπιτιού με τα άλλα σπίτια είναι η δουλειά του χτίστη που χτίζει τους τοίχους. Δεν έχει κάτι άλλο. Okay. Γιατί τα παράθυρα είναι ίδια, τα πατώματα είναι ίδια. Εσύ άμα θέλεις χρυσό μπάνιο να κάνεις, θα κάνεις χρυσό μπάνιο okay. με χρυσές βρύσες. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Είναι γλιτώνουμε τη δουλειά του χτίστη, δεν παιδεύουμε τους ανθρώπους να κουβαλάνε τούβλα, να χτίζουν. Είναι εντελώς με ένα καφέ στο χέρι που λένε μπορείς να δουλεύεις, γιατί το μηχάνημα τα κάνει όλα αρκεί να έχει υλικό, και τα υπόλοιπα όλα είναι κανονικά όπως είναι σε όλα τα σπίτια. Το μόνο που κερδίζεις κιόλας είναι ότι όταν θα χτίσεις ένα σπίτι θα πρέπει να έρθει ο ηλεκτρολόγος, να τρυπήσει τις μπρίζες, να περάσει τα καλώδια, και είναι κάποια έξοδα αυτά που τα πληρώνεις σε ένα δεύτερο στάδιο της οικοδομής για να γίνουνε. Ενώ έτσι, άμα προγραμματίσεις που θα βάλεις μπρίζες και διακόπτες και τα καλώδια, τα βάζεις ταυτόχρονα μέσα. Άμα τα βάλεις ταυτόχρονα στη θέση τους, δεν χρειάζεται να κάνεις τη δεύτερη δουλειά του ηλεκτρολόγου. Εκεί κερδίζεις πάλι. Δηλαδή, δεν λες να συγκρίνω το τούβλο του χτίστη με αυτό που τυπώνει ο εκτυπωτής. Να κάνω μια ολοκληρωμένη δουλειά, την οποία μπορώ να πω ότι από εκεί κέρδισα, από εκεί και από εκεί κέρδισα. Στο τέλος. Αυτό σαν ένα πρωτότυπο που έγινε, μας έχουν χορηγηθεί σχεδόν όλα τα υλικά, δηλαδή δεν τα πληρώσαμε τα υλικά του σπιτιού, και πληρώσαμε μόνο τους ανθρώπους που δουλέψανε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε ένα ακριβό κόστος, να πούμε πόσα λεφτά κάνει όλο το σπίτι. Γιατί πιο πολύ τα χορηγήσανε για διαφημιστικούς λόγους. Έτσι όπως ξεκίνησα κιόλας. Και θα φτιάξετε και άλλα σπίτια, αν δεν κάνω λάθος, στην ίδια περιοχή. Ποιος θα πάρει αυτό το σπίτι πρώτα απ' όλα που χτίστηκε? Θα το κρατήσεις για τον εαυτό σου? Όχι, αυτό το σπίτι το έχω χαρίσει. Το έχεις χαρίσει? Ναι, το έχω χαρίσει σε αυτόν που έχει το οικόπεδο, γιατί και εγώ δεν ήξερα και αυτός δεν ήξερε, και του λέω θα κάνουμε ένα deal, του λέω. Θα μου δώσεις το οικόπεδό σου, θα κάνω το σπίτι. Άμα κρατηθεί, του λέω, το κρατάς. Άμα πέσει, έχουμε πολλά μπάζα, πρέπει να τα μαζεύουμε. Και έτσι κάναμε αυτή τη συμφωνία. Τι να κάνω, εγώ το λόγο μου το κρατάω. Πόσο καιρό θα ξέρεις, πρέπει να περάσει για να ξέρεις αν θα κρατηθεί, αν θα πέσει?
Αφού δεν έπεσε μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να πέσει. Δεν πρέπει, ωραία. Εγώ που θα ήθελα να το δω, όπως βρίσκομαι εδώ, έχω δει ότι υπάρχουν αυτά τα γυαλιά που ελπίζω όταν τύχει να σε δω και από κοντά να μπορέσω και εγώ να το δω με αυτά τα γυαλιά που είναι σαν να βρίσκεσαι μέσα στο σπίτι. Έτσι ακριβώς. Το έχουμε κάνει και αυτό. Αλλά το έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα, μπορούμε να το βάλουμε μετά και στην εκπομπή από κάτω, να το βάλεις, ένα link, θα στο στείλω. Όποιος Ναι. ενδιαφέρεται να μπορεί να το δει και από το σπίτι του. Έτσι, πολύ ωραία. Γιώργο, μα δεν σταματάς εσύ όμως εδώ, γιατί έχεις ετοιμάζεις και άλλες συνεργασίες, το οποίο αυτό ακόμη, okay, το σπίτι άρχισα σιγά σιγά κάπως να το καταλαβαίνω. Αυτοκίνητο όμως. Μιλάμε για γιατί ετοιμάζεις και τρίτη εκτυπωμένο αυτοκίνητο. Τώρα μιλάμε, αυτό θα σε ρωτήσω, για κανονικό αυτοκίνητο, ένα λαμπορκίνι. Είναι ένα μικρό αυτοκινητάκι, όπως είπες και στην αρχή για το σπίτι. Εσύ τώρα την πήγες πολύ μακριά τη βαλίτσα. Από εκεί ξεκίνησα βασικά. Από το αυτοκίνητο. Άκουσα ότι θέλει ένας να τυπώσει αυτοκίνητο για τη Lamborghini με 3D εκτυπωτή. Και ακριβώς την απορία όπως τώρα την έχεις εσύ, έτσι ναι, ξεκίνησα κι εγώ. Και άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ πώς μπορούμε να τυπώσουμε αυτοκίνητο. Με το ψάξε, βρήκα ότι τυπώνονται σπίτια. Και έτσι ξεκίνησα με τα σπίτια. Αλλά ποτέ δεν έχασα την επαφή μου με αυτόν που ήθελε να τυπώσει το αυτοκίνητο. Και έτσι, μετά μόλις τελείωσε το σπίτι, αγόρασα και ένα δικό μου εκτυπωτή και παίρνω τηλέφωνο αυτόν που ήθελε να τυπώσει το αμάξι για τη Λαμπουργκίνη στη Λατινοαμερική και του λέω, εγώ είμαι έτοιμος και μπορούμε να τυπώσουμε το αμάξι. Και μου λέει, δεν καταλαβαίνω τι λες. Του λέω, από τότε που μιλήσαμε, του λέω, εγώ έκανα ένα σπίτι. Αλλά του λέω, δεν μου έχει φύγει η ιδέα από το αυτοκίνητο να τυπώσουμε. Και έτσι είμαστε τώρα έτοιμοι, του λέω, να τυπώσουμε και το αυτοκίνητο. Γι' αυτό ήταν ένα πράγμα που το άφησα στην άκρη μέχρι να δείξω τι μπορώ να κάνω με τα σπίτια, αφού η δουλειά μου είναι κατασκευή, άρα το ξέρω το αντικείμενο του σπιτιού, γι' αυτό και δεν έκανα πίσω στα προβλήματα που ερχόντανε, γιατί ήξερα να τα αντιμετωπίσω. Και τώρα ξεκινάμε να κάνουμε το πρώτο αυτοκίνητο, αλλά παράλληλα, αυτό σχεδόν δεν το ξέρουν όλοι, αλλά θα σου το πω έτσι τώρα που ζέστανε στη συζήτηση, με παίρνει ένα συμβολιογράφος τηλέφωνο εδώ από την πόλη, από το Μπέκουμ, και μου ζήτησε να πάω στο γραφείο του. Και μου λέει, μπες μέσα, λέει, και μίλα με αυτόν που κάθεται εκεί. Και μπήκα να μιλήσω με αυτόν μέσα. Και εντελώς τυχαία, αυτός είχε μια πατέντα για επτάμενα αυτοκίνητα. Μην κοιτάς έτσι, γιατί είναι αυτοκίνητα που πετάνε. Και δεν είναι και πενταθέσιο. Και μου είπε ότι κάτι χρειαζόταν και αν μπορώ να τον βοηθήσω. Πολύ ευχαριστώ. Εγώ ποτέ δεν λέω όχι και βοηθάω τον κόσμο. Τον βοήθησα και του λέω, θα σε φέρω σε επαφή με τη Lamborghini στη Λατινοαμερική να κάνουμε το πρώτο υπτάμενο αυτοκίνητο όπως είναι η δικιά σου η πατέντα. Φυσικά δεν με πήρε στα σοβαρά ο άνθρωπος. Μου είπε, άμα μπέρδεψα την πόρτα που μπήκα εκεί πέρα μέσα, άμα ξέρω γιατί μιλάω. Και μετά τον πήρα μαζί μου και πήγα να του δείξω τι έχω κάνει και τι θέλω να κάνω. Και έτσι ήδη τώρα περπατάμε, τα σχέδια είναι όλα έτοιμα και σιγά σιγά ετοιμάζουμε τα πρωτότυπα πώς θα τυπώσουμε το πρώτο υπτάμενο αυτοκίνητο. Έτσι απλά. Πότε θα είναι έτοιμο, νομίζεις? Τώρα γερή υπόσχεση είναι αυτή, αλλά πιστεύω σε 1-1,5 χρόνο να το έχουμε ολοκληρώσει. Δεν είναι και μακριά, 1-1,5 χρόνος. Το καλό είναι και η ευλογία είναι ότι αυτούς όλους που βρίσκω, όπως λέω πάντα, τους βρίσκω στον δρόμο. Δηλαδή μπροστά σου έρχεται η τύχη σου, αρκεί να την παίρνεις, αρκεί να μπορείς να τις μιλήσεις. Αυτό είναι, να τολμάς να κάνεις πράγματα, όπως είπα και στην αρχή. Άμα δεν τολμάς να κάνεις, δεν πρόκειται να πας παραπέρα. Είσαι πραγματικά ένας εμπνευστής, Γιώργο, και συγχαρητήρια.
Γιατί νομίζω και για τους νέους τώρα που αρχίζουν, που σκέφτονται να ακολουθήσουν τον δρόμο το δικό σου, αυτά πρέπει να ακούν για να Όχι μπορέσουν να μόνο να ακούνε. συνεχίσουν. Εσύ τι κάνεις, τι δεν κάνεις τώρα που πατάς όλα τα κουμπάκια. Το κέντρο κοινοτομίας που έχουμε εδώ Ναι. στη Γερμανία, γιατί έχω κάνει και ένα κέντρο κοινοτομίας για όλες αυτές τις ιδέες, ακριβώς σήμερα που μιλάμε, σήμερα το πρωί βασικά, κλείσαμε μία συμφωνία να φέρνουμε φοιτητές εδώ, να τους δείχνουμε καινούρια πράγματα στη πράξη από τα πανεπιστήμια, να μπορούν να μένουν εκεί πέρα στο κέντρο κοινοτομίας, είναι ένα είδος κάστρο να το πούμε, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 35 άτομα. Είναι σε μια μικρή περιοχή εντελώς παραδεισένια, γύρω γύρω έχει μόνο νερό και δέντρα, δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Και σήμερα είπαμε να μπορούμε να φέρνουμε από Ελλάδα παιδιά που σπουδάζουν, ίσως και τώρα δεν ξέρω, Αγγλία θέλεις, Κύπρο θέλεις, η πόρτα είναι ανοιχτή. Να μπορούν και αυτοί να ασχολούνται με αυτές τις καινοτομίες. Δηλαδή να μην κάνουν μόνο θεωρητικά, κατευθείαν στις σπουδές τους πάνω να μπαίνουν και στα πρακτικά κομμάτια. Και επειδή μ' αρέσει να ασχολούμαι με την νεολαία, το πρότεινα, το εγκρίνανε και τώρα λέμε να το αρχίσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο η θεωρία και άλλο να βλέπουν τα παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια που πρότεινες αυτή, που έκανες αυτή την πρόταση, πάρα πολύ σημαντική, και θα βοηθήσει πολύ τους νέους μας. Για την Ελλάδα, Γιώργο, έχεις κάποιες συνεργασίες, ξεκίνησες κάποιες συνεργασίες. Είμαστε με ένα πανεπιστήμιο τώρα, γιατί ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ όλα ταιριάσανε. Πήγα σε ένα πανεπιστήμιο, έκανα μια διάλεξη και 45 μαθητές θέλουν να ακολουθήσουν αυτό που κάνω εγώ. Και έτσι ήταν μεγάλη μου χαρά να τους έχω, περίπου 3 ώρες μιλούσαμε και 3 ώρες προσέχαν και ακούγανε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Και μετά δεχτήκαν όλοι να κάνουμε αυτό που προανέφερα πριν λίγο. Δηλαδή να έρχονται στο εξωτερικό, να πηγαίνω εγώ εκεί, να μένουμε σε επικοινωνία και να πάμε σε πρακτικές λύσεις, όχι μόνο θεωρητικές. Έτσι, μπράβο. Γιώργο, σε μία συζήτησή μας έχεις αναφέρει κάτι για φωτοβολταϊκά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν κάνεις καθόλου λάθος. Χαίρομαι. Πες μας και Είναι... για πριν κλείσουμε. Σου λέω, είναι τόσα πολλά που δεν νομίζω να τα καλύψουμε σήμερα. Τα πρέπει να σε ξανάρθουμε στο φακό του Hellenic TV για να προλάβουμε. Αλλά ανυπομονώ να ακούσω και γι' αυτό πριν κλείσουμε. Θα στο ξαναπώ ότι όταν μιλάς με κάποιον, τον ρωτάς με τι άλλο ασχολείται. Και όταν του λες ότι πάμε για καινοτομίες, πρέπει να έχεις πάντα τα μάτια σου ανοιχτά και τα αυτιά σου, όπως λένε, για να μπορείς να δεις παραπέρα. Έτσι ακριβώς αυτός που έκανε την έρευνα για τη Lamborghini, του λέω, τώρα ετοιμάζουν να τυπώσουν το πρώτο σπίτι. Αλλά δεν θέλω τη τεχνολογία όπως είναι πριν 50 χρόνια σε κάτι που έρχεται στο μέλλον. Σαν να λες τώρα εσύ γράφεις email και θέλεις να έχεις φάκελο, να βάζεις γραμματόσημο και να στέλνεις και γράμμα. Μέχρι να φτάσει το γράμμα, σου έχει απαντήσει ο άλλος στο email 5 φορές. Δεν χρειάζεται να περιμένεις. Και με αυτή τη λογική πρέπει να πηγαίνεις. Δηλαδή, όταν κάνουμε κάτι καινούργιο, πρέπει να δούμε τι υπάρχει. Και μου είπε ότι υπάρχει μια τεχνολογία η οποία μπορεί να περνιέται σε ένα φύλλο χαρτί, να το πούμε έτσι, το οποίο μπορεί να είναι φωτοβολταϊκό, να αποθηκεύει ενέργεια, να φωτίζει και να θερμαίνεται. Και έτσι σιγά σιγά με αυτό να ξεκίνησα, είμαι ήδη τώρα η 4η χρονιά που τον γνωρίζω και αυτό να, και έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα ετοιμάζουμε να κάνουμε το πρώτο έξυπνο πάρκινγκ. Δηλαδή τα αυτοκίνητα που είναι σε ένα σούπερ μάρκετ να μπορούν από τον δρόμο που πάνε για να παρκάρουν στο πάρκινγκ να είναι από φωτοβολταϊκό, και όταν παρκάρουν στο πάρκινγκ μέχρι να κάνεις τα ψώνια σου να γεμίζει με
πώς να σου πω τώρα, με μαγνητικό πεδίο. Δηλαδή, μόνο το αυτοκίνητο που θα κάθεται πάνω στο πάρκινγκ, για τα μελλοντικά αυτοκίνητα μιλάω, να μπορούν να φορτίζουν χωρίς καλώδια. Δηλαδή, εκμεταλλεύεσαι, δεν είναι καλή λέξη, χρησιμοποιείς το χρόνο που έχεις να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τους τελευταίους μήνες, μεγάλο πρόβλημα, μέχρι που πήγε και ο στρατός, γιατί τσακωνόντουσαν, δεν υπάρχουν αρκετές τοποθεσίες για να φορτίζονται τα αυτοκίνητα, ουρές ο κόσμος, και αυτό νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, να το ψάξεις και λίγο στην Αγγλία αυτό, έτσι, για συνεργασίες νομίζω. Εκεί θα με βοηθήσεις εσύ. Ευχαρίστω. Ό,τι μπορώ, Γιώργο, γιατί μου αρέσει το πάθος σου. Μου αρέσει αυτή η θετική ενέργεια και που δεν τα βάζεις κάτω. Και σου έχω πει, όποιον βλέπω ότι έχει πάθος και αγαπάει αυτό που κάνει, με όλη μου την καρδιά θα πάντα προσπαθώ να βοηθήσω. Γιατί σου αξίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Λοιπόν, θέλω να μας υποσχεθείς ότι θα είμαστε σε επαφή, θα μας ξανατιμήσεις με την παρουσία σου στο κανάλι μας για να μας ενημερώνεις για τις εξελίξεις σου. Πολύ ευχαρίστω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα με ένα καινούριο φιλοξενούμενο και ένα καινούριο θέμα. Καλό σας βράδυ.